Για τα νέα προβλήματα που θα επιφέρει το ασφαλιστικό στον κλάδο της στρατοποιίας μίλησε ο πρόεδρος στρατοποιών Σερών Γιώργος Παπαδόπουλος, τονίζοντας μάλιστα ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση να κυμαίνεται σε ίδια επίπεδα, θα μπει λουκέτο στις επιχειρήσεις. Αυτό αυτομάτως αποτελεί και μια ταυτόπλακα. Η αύξηση των εισφορών θα σημάνει το τέλος του κλάδου. Ό,τι θα επιφέρει και στους υπόλοιπους τους κλάδους, δεν θα μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές όπως και ήδη δεν μπορούν οι πολλοί συνάδελφοι, με αποτέλεσμα να χρεωνόμαστε όλο και περισσότερο. Αυτό αντί να κατεβάσουν τις εισφορές για να μπορούμε να πληρώσουμε και τα παλιότερα, όσοι έχουν παλιότερα και να πληρώσουμε και τα τρέχοντα, ανεβάζουν τις εισφορές με αποτέλεσμα να, από εδώ και πέρα να μην μπορεί ο αρτοποιός και ο κάθε επαγγελματίας να πληρώσει τις εισφορές του. Θεωρείτε μια ταφόπλακα αυτό που... Ταφόπλακα είναι εδώ και λίγα τα τελευταία χρόνια. Τώρα είναι οριστικό πλέον ότι δεν θέλουν να είμαστε ανοιχτά. Θέλουν τις μεγάλες βιομηχανίες, θέλουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Για να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι καταλαβαίνει καθένας από εμάς. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε τον αγώνα μας εμείς όπως κάθε κλάδος για να το αποτρέψουμε αυτό όσο δυνατόν γίνεται. Επιχειρήσεις πάνω προς λουκέτο. Επιχειρήσεις πάνω προς λουκέτο. Ήδη οι επαγγελματίες και οι αρτοποιοί δεν μπορούν να πληρώσουν τα τρέχοντα έξοδα με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν. Παράλληλα, ο πρόεδρος στρατοποιών αναφέρθηκε και στην ελευθεριολογική αιμοδοσία που θα παρασχεθεί σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η πρώτη αιμοδοσία που διοργανώνει το σωματείο μας θα διεξαχθεί 24, 25 και 26 Ιανουαρίου, Κυριακή πρωί, Δευτέρα πρωί και απόγευμα και Τρίτη πρωί και απόγευμα. Με την ταυτότητα μπορεί κάθε αρτοποιός και οποιοδήποτε άλλος να έρχεται στο νοσοκομείο, Γενικό Νοσοκομείο Σερών, στο τμήμα αιμοδοσίας, για να δώσει αίμα με το, να ανοίξουμε τη δικιά μας τράπεζα αίματος με την οποία θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε οποιοδήποτε έχει πρόβλημα και να το δώσουμε αίμα. Αυτό είναι να πούμε γίνεται πρώτη φορά. Αυτό γίνεται πρώτη φορά. Τώρα ιδρύουμε την τράπεζα αίματος των αρτοποιών και το κάνουμε για τον λόγο ότι όσο περισσότερο αίμα υπάρχει τόσο καλύτερα. Υπάρχουν μεν οι σύλλογοι στα διάφορα χωριά και στις πόλεις αιμοδοσίας, από εκεί και πέρα να έχουν και οι αρτοποιοί τη δικιά τους τράπεζα αίματος για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε άμεσα όποιον συνάδελφο και συγγενικό του μέλος έχει πρόβλημα.